Θετικό στην COVID-19 βρέθηκε μέλος της Ολυμπιακής Ομάδας της Ουγκάντα κατά την άφιξή της στην Ιαπωνία. 9 αθλητές και προπονητές έφτασαν στο αεροδρόμιο Ναρίτα κοντά στο Τόκιο. Ένας από αυτούς βρέθηκε θετικός κατά τη διάρκεια εξέτασης. Όλα τα μέλη της αποστολής έχουν κάνει και τις 2 δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, ενώ είχαν στα χέρια τους αρνητικό τεστ εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν αναχωρήσουν για την Ιαπωνία. Ο αθλητής που βρέθηκε θετικός μπήκε σε καραντίνα, ενώ οι υπόλοιποι ταξίδεψαν στην πόλη Ιζουμισάνο κοντά στην Οσάκα, που είναι και η πόλη υποδοχής των αθλητών. Η αποστολή της Ουγκάντα είναι η δεύτερη ομάδα ξένων αθλητών που φτάνει στην Ιαπωνία μετά την άφιξη της Αυστραλιανής γυναικείας ομάδας softball την 1η Ιουνίου. Η απόφαση των αρχών να πραγματοποιήσουν τους αγώνες παρά την πανδημία διχάζει την ιαπωνική κοινή γνώμη. Σύμφωνα με έρευνα του ειδησιογραφικού πρακτορείου Kyoto, το 86% των πολιτών φοβάται σημαντική αύξηση κρουσμάτων, ενώ το 40% θα ήθελε όλοι οι αγώνες να γίνουν χωρίς την παρουσία θεατών. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση δηλώνει πως κατανοεί και σέβεται την ανησυχία των πολιτών, όμως υποστηρίζει πως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και πως οι Ολυμπιακοί αγώνες θα είναι ασφαλείς.